σύλλογοι, μετά την άμεση κινητοποίησή μας μπροστά στο απαράδεκτο έγγραφο που στάλθηκε από την Βρετανία, όπου ζητούσε από τις διοικήσεις των τμήματων να κοινοποιήσουν προς την αστυνομική διεύθυνση τα ονόματα των Προέδρων, τα ονόματα των Πρωτοπόρων Συνδικαλιστών των Σχολών, ήρθαμε εδώ πέρα, απαιτήσαμε να ανακληθεί άμεσα αυτή η απαράδεκτη μεθόδευση που έρχεται να χτυπήσει το φοιτητικό κίνημα, να φακελώσει εδώ πέρα δεκάδες πρωτοπόρους αγωνιστές σε όλα τα επιθήτα. Πήραμε μία δέσμευση ότι αυτό το απαράδεκτο έγγραφο θα ανακληθεί, θα πεταχθεί στον κάλο των αχρήστων. Προφανώς δεν εφησυχάζουμε. Ο αγώνας μας θα συνεχιστεί. Το επόμενο διάστημα κλιμακώνουμε και σήμερα το απόγευμα με το μεγάλο φοιτητικό συλλαλητήριο 7 η ώρα στην πλατεία Αγίας Σοφίας. Από εκεί και πέρα, φοιτητικοί σύλλογοι, θα κάνουμε κουρελόχαρτο τα σχέδια της κυβέρνησης για να βάλει θέση στους φοιτητικούς συλλόγους, για να προωθήσει τις υπόλοιπες μεθοδεύσεις που έχει στα συρτάρια, όπως το ενιαίο ψηφοδέλτιο και πολλά άλλα. Να ξέρουν ότι θα μας βρουν μπροστά τους και θα μας βρίσκουν μπροστά τους.